Με λαμπρότητα και κατάνοιξη τίμησε και φέτος το Ηράκλειο τον Άγιο Τίτο, τον πρώτο επίσκοπο Κρήτης. Ο όρθρος και η αρχιερατική θεία λειτουργία τελέστηκαν στον ιερό καθεδρικό ναό του Αγίου Τίτου με τη συμμετοχή πλήθους πιστών και την παρουσία του αρχιεπισκόπου Κρήτης Ευγένιου. Αυτά είναι γεγονότα τα οποία θα πρέπει να τα ανακαλούμε και θα πρέπει να τα συνδυάζουμε με τις σκέψεις μας σήμερα για το πώς πορευόμαστε σε καιρούς που είναι ειρηνικοί αλλά που εγκυμονούν αρκετούς κινδύνους στην γειτονιά μας και αυτά όλα θα πρέπει βεβαίως να μας θέτουν σε μια ετοιμότητα. Κυρίως όμως αυτό που μας ενδιαφέρει είναι τα ειρηνικά έργα. Είναι τα έργα για τα οποία μας προετοίμασαν με τη θυσία τους οι άνθρωποι τους οποίους τιμούμε σήμερα. Η Μεγάλη Σφαγή την 25η Αυγούστου του 1898 αποτέλεσε μία από τις τελευταίες πράξεις του κρητικού δράματος και τον καταλήτη θα λέγαμε για μια σειρά εξελίξεων που συνέβαλε σημαντικά στην απελευθέρωση του νησιού και στη μετέπειτα από 15 χρόνια ένωση με την Ελλάδα. Σήμερα, με σεβασμό και ταπεινότητα, τιμούμε τον Απόστολο Τίτο, προστάτη της πόλης μας, καθώς επίσης και την μνήμη των θυμάτων του τουρκικού όχλου εκείνης της περίοδου. Μετά τη Θεία Λειτουργία πραγματοποιήθηκε επιμνημόσυνη δέηση στον αύλιο χώρο του ναού που βρίσκεται το μνημείο, τιμώντας τη μνήμη των σφαγιαστέντων της 25ης Αυγούστου 1898, σε μία συγκινητική τελετή που απέτησε φόρο τιμής στα θύματα της σφαγής ενώ ακολούθησε κατάθεση στεφάνων. Νομίζω ότι αυτό που οφείλουμε όλοι, ο καθένας από το δικό του μεπερίζει, σε θεσμικό επίπεδο, είναι να ενισχύσουμε και να μεταλαμπαδεύσουμε την ιστορική μνήμη. Αυτή μας σώζει και αυτή είναι το μέλλον και για τα παιδιά μας. Είναι μια μεγάλη μέρα σήμερα για τη χριστιανοσύνη της Κρήτης. Τιμούμε τον Άγιο Τίτο, αλλά ταυτόχρονα τιμούμε κατά τραγική συγκυρία την ημέρα του 1898 και 126 χρόνια μετά, τη μνήμη των σφαγιαστέντων της ημέρας εκείνης, μία μνήμη την οποία πρέπει να διατηρούμε μέχρι σήμερα άσβεστη. Η ημέρα αυτή αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι της ιστορίας του Ηρακλείου, υπενθυμίζοντας σε όλους τη σημασία της θρησκευτικής και εθνικής μνήμης.